Η επέτειο στις 8 Μάρτη, που είναι αφιερωμένη στους σκληρούς απεργιακούς αγώνες των εργατριών και εργατών για ίσα μεροκάματα ανδρών και γυναικών, για ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, για λιγότερες ώρες εργασίας, ας γίνει φάρος για να χτιστεί σε γερά θεμέλια η ισοτιμία και η χειραφέτηση της γυναίκας. Σήμερα, 1,5 αιώνα μετά τον αγώνα των εργατριών στα Ραφτάδικα της Νέας Υόρκης, η μεγαλύτερη εκμετάλλευση των γυναικών συνεχίζει να αξιοποιείται από τους εργοδότες για τη γιγάντωση των κερδών τους. Οι εργαζόμενες στα εμπορικά καταστήματα, στα σούπερ μάρκετ, στις αποθήκες, ζούμε στο πετσί μας την εκμετάλλευση, την εντατικοποίηση, με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία μας, τη σχεδόν μηδαμινή εξασφάλιση συνδικών υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους μας, τους άθλιους μισθούς, τη στέρηση του ελεύθερου χρόνου, δουλεύουμε και Κυριακές, ενώ η μερική απασχόληση για τις γυναίκες του κλάδου μας πάει τα κοντέρ. Οι εργοδότες μας θέλουν 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεσή τους, χωρίς δικαιώματα και με απέτηση να είμαστε και χαμογελαστές. Φοβόμαστε να κάνουμε οικογένεια, γιατί αποτελεί λόγο απόλυσης, φοβόμαστε να αρρωστήσουμε, να πάρουμε γονική άδεια, ρεπό. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, θέλουν να γίνει ατομική ευθύνη της κάθε μιας μας, η κάλυψη όσων μας παρέχονταν ως κοινωνική μέρημνα και αποτελούσαν κατακτήσεις της τάξης μας. Κάτω από το σύνθημα περισσότητας των δύο φύλων, αφαιρούνται μία μετά την άλλη κατακτήσεις που είχε το εργατικό και γυναικείο κίνημα. Καταργούν κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές, κόβουν επιδόματα όπως της μητρότητας, προωθούν την ιδιωτικοποίηση των παροχών υγείας, των παιδικών σταθμών, των κοινωνικών υπηρεσιών που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της κυβέρνησης, των δήμων και των περιφερειών. Θέλουν την απαλλαγή του κράτους από κάθε υποχρέωση ώστε να ενισχύονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. Τα νέα ζευγάρια δυσκολεύονται να κάνουν οικογένεια, η μισή δουλειά, η ανακύκλωση της ανεργίας και η επιβεβαιότητα στην εργασία τσακίζει κόκαλα. Οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν επαρκούν για να στηρίξουν τις ανάγκες της νέας μητέρας, του μικρού παιδιού. Σήμερα στερούμαστε τον ελεύθερο χρόνο, ενώ καθημερινά πέφτει σε εμάς το βάρος φροντίδας του σπιτιού, των παιδιών και των ηλικιωμένων. Να μην δείξουμε καμία ανοχή στον εργασιακό μεσαίωνα. Να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Να παλέψουμε για δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Σήμερα, η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας μπορεί να εξασφαλίσει μόνιμη και σταθερή δουλειά με μισθό που να καλύπτει όλες τις ανάγκες, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και λιγότερες ώρες εργασίας. Οι γυναίκες θέλουν σταθερή δουλειά και όχι απασχόληση και σύγχρονη σκλαβιά. Οι γυναίκες θέλουν σταθερή δουλειά και όχι απασχόληση και σύγχρονη σκλαβιά. Μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιούμε δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο μας σε δραστηριότητες, να συμμετέχουμε στην κοινωνική δράση που αποτελεί στοιχείο ολόπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Μπορεί να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες βιολογικές ανάγκες μας με γενικευμένα μέτρα κοινωνικής προστασίας της μητρότητας, αλλά και τις ανάγκες της οικογένειας με τη δημιουργία και λειτουργία δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών υγείας πρόνοιας παιδείας. Μπορούν να πάρθουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων γυναικών στους χώρους δουλειάς. Αυτό είναι προοδευτικό και σύγχρονο και όχι όσα μας σερβίρουν σήμερα από κοινού Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα που στο όνομα των ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες και της συμφιλίωσης επαγγελματικής και προσωπικής οικογενειακής ζωής έχουν αλλώσει τα δικαιώματα και τις ζωές μας. Όλες αυτές οι δυνάμεις υπερασπίζονται την πολιτική που καταδικάζει τις γυναίκες στην ανασφάλεια της ανεργίας, τους μισθούς πείνας, τις πετσοκομμένες συντάξεις, το σπαράλιασμα της προσωπικής και οικογενειακής ζωής. Με φτώχεια, ανεργία και μαύρη εργασία, γυναίκα σε πληρώνουνε κράτος εργοδοσία. Με φτώχεια, ανεργία και μαύρη εργασία, γυναίκα σε πληρώνουνε κράτος εργοδοσία. Είναι στο χέρι μας να ανεβάσουμε τον πύχη των απαιτήσεών μας, ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες μας. Δεν είναι λύση να ζούμε κάτω από τη σκιά του φόβου που μας καλλιεργεί η εργοδοσία. Δεν είναι λύση η ατομική διέξοδος. Έχουμε πείρα πια. Αυτή η λογική μας βγάζει μόνο χαμένους. Το δικαίωμα στην εργασία δεν μπορεί να έρχεται σε αντιπαράθεση με τη μητρότητα. Οργανωνόμαστε στα σωματεία μας. Συμμετέχουμε στους συλλόγους, στις όγκες, στη γειτονιά μας. Είναι αναγκαία η οργάνωσή μας, η συλλογική μας δράση, η αλληλεγγύη μας, η συσπήρωση
υπόθεσή μας. Στο σωματείο που έχει καθαρή γραμμή, μέτωπο με την εργοδοσία της κυβερνήσης και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που καθημερινά παλεύει με κριτήριο τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, σε συμμαχία με τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς ΕΒΕ. Η συμμετοχή περισσότερων γυναικών είναι προϋπόθεση γι' αυτό. Θα δυναμώσει τον αγώνα μας. Καλούμε και από το σημερινό βήμα κάθε εργαζόμενη στο εμπόριο, κάθε νέα εργαζόμενη, να κάνει τώρα το βήμα. Κόντρα στα καλέσματα για συμβιβασμό και υποταγή, σηκώνουμε το ανάστημά μας και διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας με την αγωνιστική στάση ζωής μας.